Και ρε Μάγδα, σιγά ρε γαμώτο. Προσέχω, Στέλιο, προσέχω. Τι προσέχεις, απ' έχεις ακατέψει. Ναι. Αυτό θα μου έχεις σπάσει παΐδι τώρα, αλλά δεν μπορεί να έχω. Σόβε, για να δούμε. Α, να το Μάγδα. Ρε, εγώ θα τα σπάσω τα παΐδια. Σκοπιά. Έπεσε, κυρία. Προσέξτε, κυρία Έλενη μου, προσέξτε. Άσε με. Άσε με. Όχι να σας βοηθήσω. Και ήδη έξω από τα σπίτια. Έξω από τα σπίτια. Για ώρα. Για άλλο, βρε λελέκο. Έξω από τα σπίτια. Έξω. Αχ, να δεις που αυτός μου έχει σπάσει πλευρό, αλλά δεν μπορώ να... Εσύ ο γιατρός, εμένα ρωτάς τι έχεις. Τον αλήτη, τον κλέφτη. Τέτοια λύσα πρώτη φορά στη ζωή μου τη βλέπω. Ναι, γιατί είσαι καλύτερος και περνιάσαι και για επιστήμονας. Μωρέ, έπρεπε να είμαι παλαιστής, έπρεπε να είμαι. Έπρεπε να είμαι καρατίστας και του έλεγα εγώ. Και εγώ έπρεπε να είμαι ξυπνότερη. Αλλιώς δεν θα βρισκόσουν στο διαμέρισμα αυτήνης. Και δεν θα είχαμε γίνει να ζήσει στην πολυκατοικία. Τι έγινε, τον ειδοποίησε τον Φούκα τώρα στην Όμο. Γιατρέ, τι έγινε, κυρία Κάτικα. Άμα ρε. Μου είναι κάπου το χέρι μου. Θα δείτε, κυρία Φούκα, τι της έκανε. Θα δείτε τι της έκανε της γυναίκας της. Το κατέστρεψε το σπίτι. Ο Στέλιος ο Μπασούλας. Αυτός ο αλήτης. Γιατρέ, είσαι σίγουρος. Μα τι αν είμαι σίγουρος, δεν βλέπεις που με έκανε. Εσείς μας καλέσατε. Όχι, εσείς τι κάνετε εδώ. Εσύ ποιος είσαι που ρωτάς. Αστυνόμος Φούκας, αρχιφυλάκης. Μάλιστα. Μάλιστα. Μας καλέσανε επειδή γίνανε, λέει, κάτι δολοφονίες. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του. Όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Κύριε αστυνόμε, τι θα κάνουμε. Τι εννοείς, στη φύλαξη. Θα πάμε στα κεντρικά, στα γραφεία σας, θα μείνουμε εδώ, τι θα κάνουμε. Εγώ από μια πρώτη αυτή που έκανα, όλη η πολυκατοικία είναι εμπλεκόμενη. Σπουτάνας γίνεται, πολλής κόσμος. Να πω να φέρουν μια κλούβα να τους βάλουμε όλους μέσα. Πού να τρέχετε καλέ μεσημεριάτικα, καθίστε εδώ. Εδώ δεν μπορείτε, κύριε Σπύρου, να κάνετε τη δουλειά σας. Εμένα πάντως δεν με ενοχλείτε καθόλου. Αχ, ναι, αν γίνεται, ας μείνουμε εδώ. Δεν θα τα αντέξω κι αυτό. Εντάξει, θα κάνω μια πρώτη διερεύνηση και μετά βλέπουμε. Μάλιστα, κύριε αστυνόμε. Ας τη φυλάξει. Πετάξουμε στον τρίτο και πες στη γυναίκα μου να μου στείλει να βάλω κανένα ρούχο. Δεν βλέπεις πώς είμαι έτσι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Σούλα, δεν μας αφήνεις λίγο μόνους να κάνω τη δουλειά με την κοπέλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε. Αυτά που ξέρετε, κύριε Μπασούλα, να τα ξεχάσετε. Να τα ξεχάσω. Να τα ξεχάσετε βεβαίως. Δεν είναι τσιφλίξη στην πολυκατοικία. Δεν θα κάνετε εδώ μέσα ό,τι θέλετε εσείς. Τώρα τι μου λες, καταλαβαίνεις, τι μου λες. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αν δεν καταλαβαίνεις. Άμα μου λες δηλαδή ότι πάω να κάνω τσιφλίκι την πολυκατοικία μου, εδώ μαζευτήκαμε να μιλήσουμε για 5-10 πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Που μας ενδιαφέρουν, όχι που σε ενδιαφέρουν. Έχει μια διαφορά, εντάξει. Επιτέλους μπορούμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι για μια ώρα. Να μιλήσουμε, όχι να κάνουμε τις αποφάσεις σας, κύριε Μπασούλα. Εντάξει, έχει μια διαφορά αυτό.
Ποιες αποφάσεις, ρε γιατρέ, ποιες αποφάσεις, αποφάσισα εγώ τίποτα. Σε παρακαλώ, πρόσεχε πώς μιλάς, ε. Κύριε Κατσατώνη, πες μας, αποφάσισα τίποτα εγώ. Όχι, κάτσε, Βαγιανέ, πες μας, αποφάσισα εγώ τίποτα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι να μην τσακωνόμαστε. Εγώ λέω να ηρεμήσουμε λίγο, παιδιά. Πώς να ηρεμήσουμε, μπορεί να ηρεμήσουμε τον γιατρό. Ναι, αλλά. Τι άλλα. Άμα δηλαδή, εγώ ντρέπομαι, ρε παιδιά, ντρέπομαι. Άμα τροχόμαστε για ένα τόσο απλό θέμα. Είναι τόσο απλό θέμα οι τέντες. Είναι τόσο απλό θέμα οι τέντες. Γιατί δεν είναι απλό, δεν κατάλαβα. Ε, πού να καταλάβεις, θέλει μια λόγια να καταλάβεις. Για πρόσεξε τα λόγια σου. Σε παρακαλώ. Ρε μαλάκα, δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα, πρέπει να με πάρεις. Να σε πάρω, ρε, μην τρελαίνεσαι. Πότε, έλα, μην μου το λες αυτό. Το κανονίζω, ρε, τόσο εύκολο το έχεις. Κάθε τρεις και λίγο κάνουν συνελεύσεις και πλακώνονται, ρε, το καταλαβαίνεις. Θα σκοτωθούν καμιά ώρα και θα πλακώσουν τίποτε αστυνομίες. Σιγά, ρε. Τι σιγά, μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Μετάνιωσα την ώρα και τη στιγμή που το έσκασα. Χίλιες φορές στη φυλακή. Δεν φτάνει που είμαι κλεισμένη εδώ μέσα, έχω κι αυτούς. Γιατί είσαι κλεισμένη, δεν σου έχω πει να βγαίνει στον ακάλυτο. Στον ακάλυτο δεν σε βλέπει κανένα. Πάντως, αν συνεχιστεί κι άλλο αυτή η κατάσταση, καλύτερα να βγω και να παραδοθώ μόνη μου. Καλά, ρε, καλά. Θα δω τι μπορεί να γίνει και θα σε πάρω. Σε αφήνω τώρα. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Το πρόβλημά μας δηλαδή είναι το χρώμα. Ε, βέβαια είναι. Αφού όλη η πολυκατοικία έχει συμφωνήσει να βάλει πράσινες τέντες και ο γιατρός θέλει μπλε. Πότε συμφώνησε όλη η πολυκατοικία. Είναι λογικό τώρα αυτό. Όχι, εγώ τώρα ρωτάω. Πότε συμφώνησε όλη η πολυκατοικία. Δηλαδή, ρε κύριε, επειδή σημαίνει στο ισόγειο και όλο και όλο που έχει εκεί πέρα είναι ένα τετραγωνικό τέντα, να βάλουμε το χρώμα που σου αρέσει. Συμφώνησε ο κύριος Ντόβερ να μπουν πράσινες τέντες. Ναι, άρχισε τώρα να ρωτάς έναν έναν. Όχι, συμφώνησε ο κύριος Αμπροσίου να πούν πράσινες τέντες. Ναι, συμφώνησε ο κύριος Κούρτης να πούν πράσινες τέντες. Συμφώνησε, όλοι συμφωνήσανε. Αλλά έτσι πρέπει να γίνεται κάθε φορά. Πρέπει να σου βγάζει την ψυχή ο γιατρός. Εγώ σας βγάζω την ψυχή. Πού πάτε εσείς, κύριε Τσιγαρίδα, δεν σας ενδιαφέρει. Πάμε, φύγω. Τι που πάω, συνέλευση να στεί. Να κάθω να σε ακούω να τσακώνεστε. Εγώ για το πράσινο δεν είμαι τίποτα σίγουρος. Τι, το πράσινο θυμίζει μου την πράσινη γραμμή. Μπράβο, μπράβο, ρε γιατρέ, μπράβο. Πες, το άλλαξες τα μυαλά. Γαμώ το ρε πούστη μου με το καρφό. Σε παρακαλώ, πρόσεχε πολύ πώς μιλάς. Τι να προσέξω, ρε παλιεμισμύρι. Θες μπλε τέτος επειδή είναι πιο φθηνές. Πες το καθαρά. Ναι, ναι, εσύ δεν είσαι πράσινος και να τις βάλει το κουνιάδο σου. Είπαμε, κύριε Μπασούλα, να μας κλέβεις με την όμιστα. Όχι να μας κλέβεις, γιατί τέτοια τώρα. Κατάλαβα, τώρα με δες κλέβει. Ναι, ρε, κλέβεις, ναι, ρε, σε λέω. Τα λες αυτά, ρε καραγκιόζι. Σε σένα τα λέω, ρε καραγκιόζι. Σε μένα, ναι. Και ποιος είμαι εγώ, ρε. Κόρσα είναι κανένας από εδώ. Για να μπει το φορτηγό να ξεφορτώσει. Έλα ρε. Συγγνώμη. Αυτό που πάει. Πάει μέσα στο δωμάτιο. Το. Τι γίνεται με αυτή τη μαλακά, ε. Καλά. Εντάξει, να τη ρίξει αυτή στο κρεβάτι. Για να την ξέρει εκεί. Κυρία Ελένη. Εδώ πάνω τι γίνεται με τα πράγματα. Τι να γίνει, κυρία Ελένη μου, τώρα με όλα αυτά τα λαμόγια κάτω, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε. Βεβαίως. Γεια σα. Δώσε άλλη μία, μην πάω άδειο. Γεια σα. Εσύ πήγε μια φορά σε να πάει κανένα άλλο. Σιγά σιγά. Μπορώ να κολλήσω κι εγώ μια κούτα. Πάρε. Άρε λαμόγια. Έλα παιδιά, άντε γρήγορα, ε. Να τελειώνουμε. Ρε εσύ, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Τι είναι πάλι. Όλοι αυτοί που πριν πλακωνόντουσαν στο ξύλο, τώρα μεταφέρουν κάτι κούτες και κάτι τέτοια. Τι κούτες. Ξέρω εγώ, κάποιος μετακόμισε και τον βοηθάνε. Έλα ρε πούστη μου, όλα περίεργα σου φαίνονται. Χαλάρωσε καμιά ώρα να πούμε. Τι να χαλαρώσω ρε, με κοροϊδεύεις. Τώρα εσύ το βρίσκεις φυσιολογικό αυτό. Μια χαρά το βρίσκω. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα γιατί έχω δουλειά και μην πολυσκοτίζεσαι. Τα είπαμε αυτά. Βγες στον ακάλυπτο, πάρε λίγο αέρα και θα ηρεμήσεις. Τον ακάλυπτο μου, γάμο. Αυτό για να είμαι ειλικρινής δεν το ήξερα. Ότι δηλαδή την ημέρα που μετακομίσατε σας βοήθησε όλη η πολυκατοικία να κουβαλήσετε τα πράγματά σας. Ναι. Δηλαδή, έτσι όπως μου τα λέτε, η παρουσία σας επηρέασε θετικά τους ανθρώπους. Πριν πλακώνονταν, μετά βοηθούσε ένας τον άλλον. Άρα καλό μας κάνατε που ήρθατε στην πολυκατοικία μας. Έτσι νομίζω κι εγώ. Τι φορτηγό είναι αυτό. Ξέρω εγώ. Τέλειωσε η συνέλευση.
Άμα το ξέρετε, θα τελειώσει νωρίς, θα έπαιρνα και το Διονύση να με βοηθήσει. Που πήγα και φορτώθηκα σαν το μουλάρι. Και τι φοβήθηκες, να μην σε πουνανά εγώ ή άλλοι. Ναι, αγάπη μου, μόνο εγώ βοήθησα. Όλη η πολυκατοικία βοήθησε. Δεν με νοιάζει. Εσύ γιατί έπρεπε να πας να βοηθήσεις. Τώρα τι γαϊδουριά δεν ήταν να αφήσω τους άλλους μόνους τους. Πέρυσι μετακομίσαμε εμείς. Δεν θυμάμαι να ήρθε κανένας από αυτούς να μας βοηθήσει. Ωραία, ωραία. Πέρσι ήταν πέρσι. Ναι, σωστά. Κι εγώ είμαι εγώ, δεν είμαι αυτή. Εγώ δεν έχω ποδάρες. Και κολλάρες σαν κι αυτήν. Τώρα υπερβάλλεις τώρα. Υπερβάλλω, ε. Είπα κι εγώ να ξαπλώσω κανένα δύο ώρες να ξεκουραστώ μεσημεριάτικο και εσύ μου κάνεις ολόκληρη φασαρία για μια κούτα. Έτσι την ανέβασα για να πω ότι βοήθησα. Τι μια κούτα, μωρέ, τι μια κούτα που έχεις ιδρώσει το παλιάλογο. Από μια κούτα έριξε τόσο ιδρώτα. Αφού την ανέβασα στο ρετυρέ. Α, στο ρετυρέ. Όταν όμως εγώ σου ζητάω να με βοηθήσεις να ανεβάσουμε τα ρούχα, να τα πλώσω, κάνεις τον Κινέζο. Δεν μιλάς τώρα, ε. Τι να πω, ρε Δέσποινα. Βέβαια. Τι να πεις. Θα με αφήσεις τώρα να φάω ή να μου το βγάλεις από τη μύτη. Εγώ φταίω κιόλας, ε. Εντάξει, δεν είπαμε ότι φταίσαι. Όχι, αυτό είπες. Δεν αφήνουμε το παλικάρι μας να φάει και να ξεκουραστεί που ξεθεώθηκε όλη μέρα να κουβαλάει τα πράγματα της κυρίας, κατάλαβες. Αλλά. Και δεν μου λες, τι δουλειά κάνει η λεγάμενη. Τώρα που έχουμε και φυσικοθεραπεύτρια στην πολυκατοικία, πάμε να σκάνει ένα μασάζ. Εννοείται. Αλλά αν μάθει η Χρύσα ότι βοηθήσαμε στη μετακόμιση, θα γίνει χαμός. Ρε, είσαι τρελός, τσιμουδιά, ρε. Γιατί η δικιά μου άμα το μάθει. Οι, οι, οι. Εμένα είδε τα ιδρωμένα τα ρούχα και με ρώταγε. Ναι, και εμένα τα είδα, αλλά εντάξει, μπόρεσα, τα κουκούλωσα. Τι τη είπε. Ε, τη είπα ότι είχα πάει να καθαρίσω το αυτοκίνητο. Α. Τι λέτε εσείς οι δύο. Μαλακίες, μωρέ, μαλακίες, τι να λέτε. Α! Τι καλέ, α, παπά. Α, μάνη, μέση μου. Από το κουβάλι μαθάνε, μωρέ. Ουι. 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 Ζεβέγγι. Το κουβάλι μας σου έλειπε. Εμένα πατάς τσαμέ, αδερφή, πονώ. Είσαι πελός, α. Είσαι πελός. Στην ηλικία σου να παριστάνεις τον χαμάλιν για να σε θωρούσουν οι κορούντες. Είναι τα πολλά λύσα. Και στη συνέλεση είπες για το πράσινο που εν μου αρέσκει. Μη είπα τους πως το πράσινο μου θυμίζει μου την πράσινη γραμμή. Οι. Τι έγινε. Η κεραία θα είναι. Αφού έχει πέσει η κεραία, δε. Link in the card.
Είμαι σίγουρος πως ο διακριστής έχει κάνει κάποια βλακεία πάλι. Κύριε Βαγιανέ, εσείς εικόνα έχετε? Αν έχω, λέει. Εδώ και μισή ώρα δεν έχω εικόνα. Κάτι συμβαίνει. Τώρα θα μας τρελάνεις. Επειδή δεν έχεις εικόνα στην τηλεόραση θα πει ότι κάτι συμβαίνει, είσαι καλά? Εσύ πώς το εξηγείς αυτό? Τι να εξηγήσω, ρε, με δουλεύεις. Χαλάρωσε να πούμε. Τι να χαλαρώσω, ρε Μπάμπη? Όχι, ονόματα. Ναι, sorry. Μη φοβάσαι. Τι το θέλα και το σκασό, μαλάκας. Καλύτερα ήμουν στη φυλακή. Εκεί είχα την ησυχία μου. Τώρα δες βλακίες. Εγώ θα κανονίσω και σε λίγο καιρό θα σε πάρω από εκεί. Να ξύβγες λίγο στον ακάλυπτο, πάρε λίγο αέρα, θα ξελαμπικάρεις. Ο κάλυπτος είναι τάξουλο, δεν σε βλέπει κανείς εκεί. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Κάτσε να πάμε. Ρε μαλάκα, μας φτάνει σε ματάκι. Σωστά, πάμε. Μάλιστα. Αφού λοιπόν την πρώτη σας μέρα στην πολυκατοικία όλο κύλησαν τόσο καλά και ήρεμα και δεν συνέβη τίποτα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς στάσαμε στα σημερινά. Εσείς μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση? Δεν ξέρω. Μυστήριο. Πάντως. Ναι. Τώρα που το θυμήθηκα, εκείνη την πρώτη μέρα ανακάλυψα ότι έλειπαν κάποια από τα πράγματά μου. Τι εννοείτε, σας έκλειψαν? Ναι, μάλλον. Κοσμήματα? Όχι. Εσόρουχα. Αγάπη μου, το φαγητό είναι έτοιμο, έλα. Ναι, τώρα. Μετά το φαγητό, εγώ θα πάω πάνω στις καινούριες. Μπα. Μας κάλεσε όλες τις γυναίκες της πολυκατοικίας να γνωριστούμε, λέει. Εσύ τελικά έχετε πάλι συνέλευση? Πάλι. Για να φάμε. Τώρα πήγαινε εσύ και έρχομαι εγώ. Ο μπαμπάς πού είναι, ρε μαμά? Τουαλέτα. Τι κάνει όλη μέρα στην τουαλέτα? Κόψιμο τον έχει πιάσει. Αργυρί. Τι έχεις, παιδί μου, είσαι αρρωστός? Η κοιλιά σου πονάει? Ναι. Να σου κάνω ένα φασκόμηλο? Ναι. Πολύ ωραία τα κουλουράκια. Πού τα πήρε? Από εδώ, από τη γωνία τα πήρα. Α, καλά. Είναι πολύ καλός αυτό. Πάρτε cheesecake. Είναι σπιτικό με χαλούμι. Εγώ κάνω δίαιτα, αλλά θα πάρω light.
Εγώ πάλι πήρα 4 κιλά. Ναι, μην έπιασε με τα κιλά, δεν μπορώ. Ναι, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι χάνονται και δύσκολα. Ωραία, εξαιρετικό. Για μου λες, Βρελένη μου. Εσύ πώς κρατιέσαι έτσι αδύνατη? Εγώ έχω μία φίλη, συνάδελφο κι αυτή, η οποία κάνει θαύματα. Έλα! Δηλαδή? Με κρέμες, μασάζ και τα λοιπά. Και δεν μου λες, μήπως ξέρεις και εσύ να τα κάνεις αυτά? Καλέ βέβαια, οπότε θέλετε. Για μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον Λεωνίδα της Μαρίνας τα μάθατε. Καλέ, καλέ! Με τον Λεωνίδα της Μαρίνας τα μάθατε. Τι έγινε? Ανέβηκε χτες να φτιάξει την κεραία. Και δεν ξανακατέβηκε. Καλά, και τι έγινε δηλαδή? Πάντως καλά έκανες που μας κάλεσες να τα πούμε. Εγώ πρέπει να ομολογήσω, είχα εντελώς άλλη εντύπωση για σένα. Το ξέρω πως οι γυναίκες με βλέπουν κάπως περίεργα, γι' αυτό και εγώ ήθελα να γνωριστούμε. Και οι άντρες περίεργα θεωρούσες, είσαι. Να ρωτήσω κάτι. Η ταράτσα χρησιμοποιείται? Τι εννοείς ακριβώς? Ενώ ανεβαίνει κανείς. Ανεβαίνουμε για άπλωμα και τέτοια πράγματα. Γιατί? Γιατί χθες άπλωσα κάποια ρούχα, εσώρουχα και σήμερα που πήγα να τα μαζέψω, είδα ότι κάποια από τα εσώρουχα μου έλειπαν. Κλέβει κανείς εσώρουχα στην πολυκατοικία? Κύριε Πασούλα, σας το είπα μία φορά και θέλω να το καταλάβετε. Δεν έχω καμία όρεξη να ξαναμιλήσουμε για τις τέντες. Σοβαρά? Σοβαρότατα! Σοβαρότατα! Κύριε Ντόβα, θα έλεγα καλύτερα να μιλήσουμε για τις κεραίες τηλεόραση. Ποιες κεραίες? Αυτό είναι θέμα για άλλη συνέλευση. Αλλά όλες οι συνεννοήσεις θα κάνουμε τώρα. Και τι να κάνουμε δηλαδή, αφού υπάρχουν θέματα? Και ο κύριος Αρκάδης που λείπει, γιατί λείπει? Τώρα ο Παγιανός ο ψηλός, πού πήγα? Δεν είναι θέμα για συνέλευση αυτό, αλλά τι είναι? Ξέρω εγώ, μαλακίες είναι. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Πασούλα? Επειδή δηλαδή είσαστε διαχειριστής, χρησιμοποιείτε τη δική μου κεραία. Δεν χρειάζεται κανένα δικαίωμα, το παίρνει από μόνος του. Τι λες τώρα, δεν χρησιμοποίησα τίποτα. Πώς δεν χρησιμοποίησες, αφού το καλώδιό σου ήταν συνδεδεμένο στη δική μου κεραία? Το δικό σου ήταν. Ξέρω εγώ, έτυχε. Α, γι' αυτό μου το ρίκ πιάνομαι, ε. Τι έγινε, τελειώσατε τις γυναίκες? Έλα. Λέω, τελειώσατε τη συνέλευση, παιδί μου. Τελειώσαμε. Κατά τη στιγμή λοιπόν την οποία χάνω εγώ την εικόνα της τηλεόρασής μου, ενώ έχω συνδέσει κανονικά. Κάτι κύριε Ντόβα, τα λέμε μια άλλη φορά. Τι άλλη φορά τις τέτοιες με ένα πράσινο? Έχουμε και δουλειές, κύριε Ντόβα, έχουμε και δουλειές. Σωστά, σωστά. Καλά, όλο συνελέγχει θα κάνουμε, πάτε καλά. Ας το διάλογο. Μάλιστα. Άρα μετά την πρώτη συνάντησή σας με τις γυναίκες, ήσασταν σίγουροι ότι δεν θα σας παρεξηγούσαν? Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, όπου και αν έχω πάει, αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή? Ένα, οι γυναίκες με παίρνουν με στραβό μάτι, δημιουργούνται προβλήματα ανάμεσα στα ζευγάρια, χωρίς όμως εγώ να το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε τώρα. Όχι, από ό,τι ξέρω. Να μου έλα, διάζομαι! Vacilo, qué rico vacilo. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilo, qué rico vacilo. Cha cha cha, qué rico cha cha cha.
βασίλο. Βασίλο, και ρίχο βασίλο. Como tú ves lo que se ha dado por un beso de la flaca, yo también daría todo por besar. Φιλικές σχέσεις με όλους δηλαδή. Μάλιστα, τι άλλο? Όχι, καλά κάνατε. Για όνομα του Θεού, να μην επηρεαστεί και η ζωή της πολυκατοικίας, έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι, μπράβο, στη φύλαξη. Καφεδάκι, να κάνω. Πάντως, κύριε Σπύρο μου, εγώ εδώ μέσα πολλά ακούω και βλέπω. Ψέματα σας λέει αυτή. Ψέματα? Αμέ. Τι ψέματα μου λέει δηλαδή? Ότι δεν άλλαξε η ζωή στην πολυκατοικία. Τα πάνω κάτω ήρθανε, κύριε Φούκα μου. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace. Sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante. Y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esa historia, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas. Para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba.
είσαι σίγουρη για αυτά που λες, κυρία Σούλα? Αμέ. Κι εγώ που ήμουν, ρε πούστη μου. Τι είπατε, κύριε Σπύρο? Όχι, λέω, βρήκες πολλά από τσίγαρα πάνω στην ταράτσα? Ου, από όλες τις μάρκες. Μάλιστα, δηλαδή ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί πάνω για την περάνε μάτι. Σίγουρα. Κάτι βρωμάει εδώ μέσα, γαμώ την αδικία μου, γαμώ. Α, έβρασα κουνουπίδι, να σας φέρω λίγο. Χαλάρωσες καθόλου? Το χρειαζόσουν, ε? Εγώ σε είδα από την αρχή, ήσουν ασφιγμένος. Μου ξεξερός, ρε! Δεν τρέψεις, τι κάνεις εδώ? Εγώ, κύριε αστυνόμε... Δεν φταίει εκείνος, εγώ το είπα. Σας παρακαλώ, Δεσποινής Ελένη, κι εσείς. Μπορώ? Πού είχαμε μείνει? Με ρωτήσατε αν ο ερχομός μου εδώ επηρεάσει την πολυκατοικία. Μάλιστα. Και μου είπατε? Μάλλον όχι. Μάλλον όχι, ε. Εκείνος ο τύπος που εξαφανίστηκε τη μέρα που ήρθατε, μάθατε τι απέγινε? Έμαθα ότι η γυναίκα του τον έψαξε στην αστυνομία και δεν τον βρήκε. Αγνοείται δηλαδή? Έτσι άκουσα. Δηλαδή, ας πούμε, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να τον σκότωσε και η ίδια γυναίκα του? Κυρία Σούλα, τα ποτσίγαρα που βρίσκατε πάνω στην ταράτσα, τι τα κάνατε? Ποια ποτσίγαρα? Τι να τα κάνω, τα πέταγα. Δεν τα δώσατε, ας πούμε, στις γυναίκες τους? Δεσποινά! Νερό! Τι έγινε, Δεσποινά! Αυτό εδώ το ξέρεις? Τι είναι αυτό? Δικό σου δεν είναι αυτό το τσιγάρο? Γράφει καλά όνομα πάνω! Άστισε ξυπνάδες, κύριε Λαύρο μου! Άστισε ξυπνάδες, αυτά που ξέρεις θα τα ξεχάσεις! Τι έγινε, τι λες, Δεσποινά! Σε πήραμε χαμπάρι! Και όχι μόνο εγώ, όλη η πολυκατοικία σε πήρε χαμπάρι! Καλά, ήθελα να ξέρα. Δεν τρέπεσαι, ρε, δεν τρέπεσαι καθόλου, τσίπα δεν έχεις απάνω σου! Ήθελα να ξέρα τι τη βρήκε και πήγε και έκανε και μάτι, σιγάρε τη γυναίκα! Δηλαδή, εγώ δεν σου κάνω, θες άλλη? Θα μας τρελάνεις τώρα, θα τρελαθούμε τελείως, τι είναι αυτά που λες? Απ' τη μία τσιγαράκι και απ' την άλλη μάτι! Η πυρίτσα μόνο σου λείπει για να μου σε κομπλέ! Δεσποινά, πρόσεχε, θα τα πάρω, έτσι! Με σεβάστηκες κανέναν! Κανέναν! Τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τα παιδιά μας! Αφού δεν έχουμε παιδιά! Μη μου το θυμίσεις αυτό τώρα! Ανήκανε! Ώστε πήγες και εσύ για μασάζ, ε? Πήγα. Γιατί κακό είναι? Άμπα, όχι βέβαια. Μια χαρά καλό είναι. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Το πρόβλημά μου είναι ότι ποιος ξέρει τι άλλο έκανες εκτός από μασάζ. Μπορεί να την πήδηξες κιόλας. Εγώ, μα τι λες τώρα? Τι σου είπε, Ζεβέγγι? Καταρχήν μη φτύνεις. Μπα, τι μας λες? Αυτό που σου λέω. Τα μάτια πρέπει να σου βγάλω κανονικά. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λες. Ναι, πες με και γελία από πάνω. Τι σου γαουρόσπορε. Δεν με φτύνεις, κορή, για να με πιάσει τικ. Να φύγεις από εδώ μέσα. Τι? Δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Εμένα? Έξω. Εγώ? Πού σου? Θα μην ξαναπατήσεις. Λάμνε, χάθου, παλιοτσόμπουκα. Το σπίτι είναι δικό μου, Ανδριάννα, με το ξεχανιστούτον. Άργησα, δεν άργησα. Sorry, τη διακοπέλα, δεν αντεχαλώ. Παρακαλώ, δεν πειράζω. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Στα σημερινά. Α, ναι, στα σημερινά. Τι να πω, δεν ξέρω πώς έγινε. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, έτσι? Γιατρέ, είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ λέω να πάμε να τους ζητήσουμε συγγνώμη για να τελειώσουμε. Σιγά, μωρέ, σιγά, θα αρχίσουμε να τις παρακαλάμε κιόλας τώρα. Τι θα κάνουν, θα μας διώξουν δηλαδή? Οι γυναίκες δεν μας καταλαβαίνουν, ρε παιδιά. Νομίζουν ότι θέλουμε για γκόμενα. Ναι, ρε, γιατί εσύ, γιατί τι θέλεις, για υδραυλικό? Μπορείς εσύ, ρε μαλάκα, να ρίξεις τέτοια γκόμενα? Γιατί δεν μπορώ, ρε μαλάκα, τι έχω δηλαδή? Λάς, δεν είναι για τα δόντια σας, ρε τέτοιες γυναίκες. Για τα δικά σου δόντια δεν είναι, εντάξει? Από δεκάρα κόφτω, έτσι μην αρχίσεις πάλι. Αλέκο, όλο γιατί... μαλακίες λες. Βρέας το διάλο από εδώ. Μαλακίες, τι γίνεται εδώ.
En un cuarto azul pequeño, una mujer se levanta y asomándose a través de la ventana, sin decir una palabra, recostándose a la almohada, esperando tanto amor que le hace falta. Por el brillo de sus ojos, a través de su mirada, se le nota la necesidad de un... ¡Ama! Κρατήσαμε, παιδιά. Εσύ την πάτησες, καρποδεκάρα. Observo cuando duerme su belleza transparente. ¿Cómo se va a hacer? Llego a comparar con una niña. El ventilador de frente, orgulloso la refresca. Siento en ti como el aire la belleza. ¿Queremos otro plato, Vanessa? Sí, gacho. Vaya. ¡Sabotiria! Ο Αφρόσος που πήγε, ρε! Σαν αδερφή του θα πήγε. Πού θα πήγε, μωρέ, ο Φλούπλες? Γιατρέ, τι είναι αυτό, ρε? Σε φάει ήλιος, ρε. Ωραία, τι έκανες εδώ, μωρό μου. Σ' αρέσει. Γαμό είναι. Και να σκεφτείς, δεν έφερε πολύ χρόνο. Με έχουν τρελάσει τη δουλειά. Πελατές. Πολύ πολυκατοικία, παιδί μου. Σου κολλάει κανεί. Ένα και δύο. Ειδικά ένα βλάκα γιατρό στο εσόγειο. Τι να πω. Ξέρω τι είναι. Κτηνία. Πάει το σπίτι μου, μου το διέλυσαν. Μη σας νοιάζει, θα φροντίσω εγώ να αποζημιωθείτε στο αγέριο. Καλά κάνατε που φωνάξατε την αστυνομία. Δεν τη φώναξα εγώ. Δεν τη φωνάξατε εσείς? Παραδίνομαι! 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 Χίλιες φορές στη φυλακή παράτρελη! Δεν τη σκότωσα εγώ, σας ορκίζομαι! Αντίχρημα ήταν! Μάλλον αεροπορικό, δεν ξέρω! Ρε Διονυσία, τι έγινε με σένα? Στον ουρανό σε ψάχνουμε, στη γη σε βρήκαμε. Φεύγετε. Λέω σήμερα να κοιμηθώ σε μια φίλη και από αύριο μάλλον θα φύγω για πάντα. Η οδός τριάς δεν βγήκε για πολύ τυχερή. Έτσι είναι. Πόλεμος. Όπου εμφανίζεται η ωραία Ελένη.
Γύρισα, αγάπη μου. Σκετούλα. Κέτι. Γύρισα. Α, τα αποφάσεις. Τι να κάνουμε, γκρινιάζει πάλι, ρε κοριτσάκι. Το καθήκον, το έχουμε πει χίλιες φορές. Το καθήκον, ποιο καθήκον, ρε για πλάκα. Με έχεις ποιο καθήκον. Το καθήκον σου να μιλάς με αυτήν όλη μέρα. Ξέρεις τι ώρα είναι, ρε. Με τι άλλο, ποια, τι λες τώρα. Παιδιά μου, κάνεις και το πλάκα. Ρε καλή μου, ρε κοριτσάκι μου, περίμενε. Κάτσε να σου εξηγήσω. Κάτσε. Θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Περίμενε. Κάτσε από εδώ, ρε. Έξω από εδώ. Το τριαράκι. Μάλιστα. Στο τέταρτο θα πάτε, στον κύριο Κεμπεμπακάνο. Α, στον κύριο Κεμπεμπακάνο. Ευχαριστώ πολύ. Ποια ήταν αυτή? Τίποτα, μία μου. Τι τίποτα. Αμέσως θα παίξει το ματάκι σου, ε. Άσε μου, ωραία, ρίξε το που λέει. Ναι, έχω ρίξει πάρα πολύ. Παναβάθηκα με την ώρα. Cantarle a ella sin el día aborrecerla con las fuerzas de mi corazón.